βυζαντινής μουσικής περιήγησης. Μια εκπομπή του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Δαμαρλάκης.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, καλή σας ημέρα και καλή Σαρακοστή. Είναι η εκπομπή του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Δαμαρλάκης, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Είμαστε και σήμερα κοντά σας. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη σχέση που έχουμε αρχίσει και η οποία συνεχίζεται και πριν αλλά και μετά τις εκπομπές μας. Θα πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολλές οι επιστολές τις οποίες έχω μπροστά μου και τα τηλεφωνήματά σας και τα ερωτήματά σας. Αυτό δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για την Εκκλησία μας, για την μουσική της και τις ιερές ακολουθίες οι οποίες τελούνται εν αυτή. Θεωρήσαμε σκόπιμο με την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να καλέσουμε και πάλι εκ νέου κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε όλο το μεγαλείο μιας ανεπανάληπτης εποχής. Ευχόμεθα ο Κύριος να επιτρέψει, να επιστρέψει αυτή η εποχή στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όπου αστέρες, μεγάλοι αστέρες, φώτιζαν τα ιερά αναλόγια του Πατριαρχικού μας Ναού, αλλά και της πόλεως. Της πόλεως των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε αυτόν που ο δάσκαλος Αθανάσιος Καραμάνης δεν αποκάλεσε ποτέ ούτε Κωνσταντίνο ούτε Πρίγκο, αλλά ο δάσκαλος. Τους πάντες, μικρούς και μεγάλους, συγγενείς και φίλους, μαθητές και διδασκάλους και καθηγητές της μουσικής μας. Τους αποκαλούσε ή με τα μικρά τους ή με τα μεγάλα ονόματά τους. Τον Πρίγκο δεν ήκουσα ποτέ να τον ονομάσει με το όνομά του. Όταν ο Αθανάσιος Καραμάνης, τον οποίον ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ψάλλοντα το μέγα προκείμενον «Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου», ησύχων πλάγιον του Τετάρτου, αυτός ο άνθρωπος που τον ακούσατε ψάλλοντα δεν αποκάλεσε ποτέ, δεν προσφώνησε ποτέ τον Κωνσταντίνο Πρίγκο με το όνομά του. Ο δάσκαλος, και μάλιστα το έλεγε με έμφαση. Ένας άνθρωπος λοιπόν που επί πολλά έτη τον έζησε αυτόν τον δάσκαλο είναι ο κύριος Σταμάτιος Παπαμανολάκης, τον οποίον φιλοξενήσαμε σε αρκετές εκπομπές μας και έκανε εντύπωση το ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μέσα στη μνήμη του άσβεστες εικόνες, εικόνες οι οποίες θα θέλαμε και εμείς να ζήσουμε και αυτές μας μεταφέρει. Κύριε Παπαμανολάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που είστε κοντά μας και θα χαρούμε βεβαίως ιδιαίτερα να σας έχουμε εδώ και δίπλα μας δηλαδή. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας χαρά για να μας μεταφέρετε εκείνο το κλίμα. Ακούν εδώ κλίμα πατριαρχικών, μου έλεγε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας Κύριλλος, ο οποίος εφήτησε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης και ήταν συμμαθητής με τον Πατριάρχη μας. Όταν μιλάμε, μου λέει η Διάννη παιδί μου, για κλίμα, μιλάμε ότι σε γενικές γραμμές ακόμη και η συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Απέπνεε, μύριζε ορθοδοξία. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο έχουμε σήμερα κοντά μας και χαιρόμαστε. Είναι τιμή μας και καύχημά μας που εδώ από αυτήν την εκπομπή ο κύριος Σταμάτης Παπαμανολάκης έχει αποφασίσει να πει και να μας μεταφέρει όσα πραγματικά έζησε στον πάνσεπτο πατριαρχικό μας ναό, στο κέντρο της Ορθοδοξίας. Κύριε Παπαμανολάκη, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Καλά. Εν υγεία. Με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό ποθώ και για σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Θα ξεκινήσω ως εξής. Ακούσαμε το μέγα προκείμενο προηγουμένως από τον Αθανάσιο Καραμάνη. Ναι. Και όταν πρωτογνωριστήκαμε, και πρέπει να πούμε, να μάθει ο κόσμος, ότι η γνωριμία μου με τον κύριο Σταμάτιο Παπαμανολάκη έγινε από τον πατέρα Γεώργιο Λαδουκάκη, τον πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, τον άνθρωπο που επιμελείται και το Πατριαρχείο μας εκδίδει το ημερολόγιο.
Ο κύριος Σταμάτιος Παπαμανολάκης ευρίσκεται στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης πέρσι το καλοκαίρι και ο πατήρ Γεώργιος και έγινε η γνωριμία. Μου λέει ο πατήρ Γεώργιος: Γιάννη, βρήκα αυτόν που ζητούσες. Τι είναι, πατέρα Γεώργη? Είναι ο άνθρωπος σκιά του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Και πραγματικά, επειδή εμείς δεν αξιωθήκαμε και πιστεύω ότι δεν θα ξανάρθουν τέτοιες μέρες, έτσι ίσως να είναι απαισιόδοξη η γνώμη μου, δάσκαλε, αλλά πιστεύω ότι από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω, Πρίγκο δεν ακούω. Ακόμη και στα Νίτσα δεν ακούω. Και έτσι έγινε η γνωριμία μας. Τότε λοιπόν, τις πρώτες ημέρες, μου είπατε πώς έψαλε ο Κωνσταντίνος Πρίγκος το «Μία αποστρέψεις». Και όταν το ήκουσα, ανατρίχιασα πραγματικά. Λέω, κοιτάξτε, από το ίδιο βιβλίο το λέμε. Από τη συλλογή του Προγάκη, του Πέτρου Λαμπαδαρίου είναι. Όμως ο τρόπος, η έκφραση, εκείνη η εκφορά των λέξεων, των φθόγκων. Και ο χρόνος. Ακριβώς, και ο χρόνος. Τι μεγαλείων. Πείτε μας λοιπόν για αυτά τα δύο μεγάλα προκείμενα. Από εκεί να ξεκινήσω. Μια και την Κυριακή το βράδυ, κύριε Παπαμανολάκη, ως γνωστόν, οι εκκλησίες μας, ως όλους τους ναούς, ακούγονται αυτά τα μεγάλα προκείμενα. Και να πω στους αγαπητούς και εκλεκτούς ακροατές μας ότι το τηλέφωνό μας είναι στη διάθεσή σας, 2810-360-419, και το τηλέφωνο το δικό μου, το προσωπικό, για μηνύματά σας, 6977-41-2081. Λοιπόν, δάσκαλε. Λοιπόν, εγώ να σου πω πρώτα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την εκ νέου πρόσκληση, η οποία ειλικρινώς με συγκινεί και με τιμά. Επίσης θέλω να τονίσω κάτι. Το προοδευτικός της ηλικίας ενός εκάστου, οποιοδήποτε, όχι μόνο της δικής μου, έχει αφενός τα πλεονεκτήματά του. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος, εν εκ των οποίων βασικών είναι ότι με την πάροδο του χρόνου ο άνθρωπος αποκτά μεγαλύτερα πείραν. Επίσης αυξάνει το πεδίο των γνώσεων του. Όπως λέγει και η ρίση στους σοφούς όλωνος του Αθηναίου, γεράσκοδα ή διδασκόμενος. Αφετέρου όμως, έχει και τα μειονεκτήματά του. Η ετέρα όψη του νομίσματος είναι αυτό. Όπως η εξασθένιση των δυνάμεων και κυρίως των νοητικών τιούτων. Παρακαλώ λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά. Παρακαλώ λοιπόν, πρωτίστως το φιλόμουσον ακροατήριον, καθώς και εσέ αγαπητέ Ιωάννη, όπως κρίνοντες επίοικος εις αυτό και μόνο το σημείο αποδώσουν ορισμένα λάθη τα οποία διεπίστωσα ότι έγινα εν τη ρήμη των λόγων μου κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων συνεντεύξεών μας, και εξηγούμε. Επί παραδείγματι, πολλές φορές στη θέση, αντί να πω αναλόγιο, έλεγα στασίδι. Σε άλλο σημείο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, εκεί που λέγω ότι εξήρχοντο από το βήμα οι Άγιοι Αρχιερείς για να πάνε στα αρχιερατικά, στα δεσποτικά στασίδια προς χωροστασία, το λέγω ότι δεν λέγω τη λέξη βήμα και λέω εξήρχοντο εκ του θρόνου. Λάθος, άλλο και εκείνο. Τυπικό, αλλά βεβαίως δεν είναι επί της ουσίας πολύ το πράγμα. Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Επίσης, καμιά φορά αναφέρω και στο σημείο, αντί να πω το παλιό τυπικό Κωνσταντίνου, λέγω του Ιωάννου. Αυτό. Αυτά τα σημεία. Αυτά θέλω να τα διορθώσω. Ας τα αποδώσω σε αυτό το σημείο, λοιπόν, οι φίλοι. Δάσκαλε, να πω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτά. Ναι. Αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν, αν είναι λάθη, ναι, δεν έγιναν λόγω του προβεβικότος της ηλικίας. Αυτά γίνονται, ξέρετε, εκείνη την ώρα που σκεπτόμαστε κάτι, και εγώ ακούω τις εκπομπές, μάλιστα κάθε Παρασκευή έχω μαζί μου τον κύριο Κόκορη,
έναν φοβερό ερμηνευτή και ερμηνεύουμε τους ύμνους για να ξέρουμε και τι ψάλλουμε στην εκκλησία. Μάλιστα. Την Παρασκευή λοιπόν καλώ τον κύριο Κόκορη στην εκπομπή εξ Αθηνών τηλεφωνικά πάντα, ναι, και ερμηνεύουμε τους ύμνους της Κυριακής. Μάλιστα. Και βλέπω και εκεί και γορισμένα, δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Αθανάσιος Καραμάνης στον όρθρο του, στο βιβλίο του, λέει καθώσον ουδής τέλειος ημί εις ο Θεός. Αυτό τα κλείνει όλα. Μάλιστα. Δάσκαλε, θέλω λοιπόν έτσι να πάμε λίγο στα προκείμενα. Ήκουσα και εγώ του Καραμάνη το αυτό. Το μέγα προκείμενο. Το τρόπο του ψάλι. Το αποδίδει, άριστα το αποδίδει, πλησιάζει. Όχι πανομοιότυπα βεβαίως όπως λέψαμε στο Πατριαρχείο, αλλά πλησιάζει κατά 80%, 1%. Ο χρόνος δεν είναι τόσο αργός στο Πατριαρχείο που το ψάλλουν. Αργός είναι, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό αργός. Mm. Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα η απόδοσή σου τελεία. Στα Πατριαρχεία αυτά ελέγοντο πάρα πολύ καλά. Τα έχω ακούσει τουλάχιστον, να μην σας πω, 20-25 φορές τα έχω ακούσει από τους πατριατικούς ψάλτες. Αυτά είναι βεβαίως τα εγγεγραμμένα στα παλιά τα βιβλία, όπως είναι και γραμμένα, αλλά η απόδοση βεβαίως, παραδείγματος ο Καραμάνης κάνει εκεί στο ταχύ που λέει στο τέλος, το λέει το Πατριαρχείο του Κάμαν Μίσκα. Το όχι. Αυτή είναι τη γραμμή Κάμαν στο Πατριαρχείο. Αναλυλημένη βέβαια. Αναλυλημένη την κάμουν εκεί. Και άλλα ορισμένα σημεία. Αυτά είναι βεβαίως θέματα λαρυγγισμών και τα λοιπά. Κατά τα άλλα είναι άριστος Καραμάνης εκτελεστής αυτών. Μάλιστα. Ναι. Με μεγάλη κατάνοιξη ψάχνω στο Πατριαρχείο. Ναι, θα ήθελα βέβαια, εάν υπάρχουν ερωτήσεις αυτού, να πούμε και μερικά πράγματα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν το θέλουν οι ακροατές. Κοιτάξτε, αν το θέλουν. Το μέγα θέμα είναι αυτό, αλλά εγώ ναι, θα ήθελα να πούμε τώρα ορισμένα πράγματα και αν ας πούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα κοντύτερα ναι, είστε καλά και έχετε διάθεση να τα πούμε τότε. Όπως θέλετε. Ναι, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Βεβαίως, για το τώρα. Προέχουν τα ερωτήματα. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας ακροατής το εξής, αγαπητέ δάσκαλε, για τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ναι. Εσχάτως, λέει, κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Πατριαρχείου, ναι, και έχει μία νέα σύνθεση ο Βασίλειος Νικολαίδης. Ναι. Διότι η ευχή την ώρα που ψάλλει ο ψάλτης το άξιον και δίκαιον είναι τεράστια, είναι μεγάλη. Και έγραψε ένα άξιον και δίκαιον σύμφωνα με το Άγιος Άγιος για να καλύψει, τι, για να καλύψει αυτό. Αυτό ελέγεται στα χρόνια τα δικά σας? Όχι. Δηλαδή το, όχι. Για να καλύψει δηλαδή δεν ελέγεται. Όχι. 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 Δηλαδή η Θεία Λειτουργία. Όχι, όχι. Ελέγεται κανονικά όπως έλεγαν τα λειτουργικά. Συνήθως ναι, όταν υπήρχε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου έλεγαν τα χήμα. Μάλιστα. Δεν έλεγαν τα πατριαρχικά. Ναι. Τα χήμα εκείνα. Ναι. Ναι. Και μετέπειτα μπαίναμε στο. Δηλαδή αυτό γίνεται τα παλιά χρόνια. Ναι. Και στα τελευταία χρόνια αρκετά γινόταν αυτό. Και δεν εγώ είναι το, αυτό που λέτε. Το 1995 που πήγα στο Πατριαρχείο με τον ναι, πατέρα Αντώνιο ναι, και παρακολουθήσαμε τον νυν πρωτοψάλτη, ναι, τον Αστέρη. Ναι. Και αριστερός χορός ήταν ο κύριος ναι, Βασιλάκης, ο Εμμανουηλίδης. Ναι. Θυμάμαι ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ναι. Είπαν τα χήματα λειτουργικά. Ναι. Παρακαλώ την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ναι. Δεν έχει σημασία. Την εύσημον αυτήν ημέρα. Ναι, ναι. Μετέπειτα ακολουθούσαν τα. Ναι, ναι. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ναι. Προπαντός οι λειτουργίες. Ναι. Πατριαρχική λειτουργία βεβαίως εκείνη την ημέρα και συνόδικη της Ορθοδοξίας μου είπατε. Ναι, 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 βεβαίως. Ναι, ναι. Συνήθως στις πατριαρχικές λειτουργίες τα πάντα λέγονται σύντομα. Διότι αργούν πάρα πολύ. Το ξέρετε αυτό ναι, το πράγμα. Βέβαια. Και σαν πατριαρχία, σε τέτοιο πατριάρχης κατέρχεται αργά στο θρόνο. Δηλαδή κατέρχεται μετά τις 9. Ναι. Ναι.
Επίσης, δάσκαλε, ναι, γράφει λοιπόν τώρα το τυπικό ότι δια το μεγάλον της ευχής, ναι, συνέθεσε ο Βασιλάκης Νικολαίδης ο Αείμνηστος ένα άξιον και δίκαιον στον τύπο των λειτουργικών του Μεγάλου Βασιλείου. Δηλαδή, ναι, κτλ. Και για να καλυφθεί, διότι όταν είναι πολύ αρχιερείς ή πολύ ιερείς, μπορεί κάποιος να διαβάσει την ευχή και ο άλλος να πάει παρακάτω. Μάλιστα. Όταν είναι όμως εις λειτουργός, ναι, τι θα γίνει? Σωστά. Για τους λόγους αυτούς. Ναι. Πάντως εσείς μας βεβαιώνετε ότι στο Πατριαρχείο δεν ελέγχθη ποτέ αυτό. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Η λειτουργία τώρα του Μεγάλου Βασιλείου, ναι, ξεκινούσε έτσι με το απήχημα για να δείξουμε ότι αλλάζουμε, αλλάζει το κλίμα εδώ της, έτσι. Δηλαδή η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με το από το Άγιος, Άγιος, ναι. Άγιος, ένα ναι, εμπρός. Ναι, ακριβώς. Μα, τόσο. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι ένα δείγμα, έλεγε ο Αθανάσιος Παναγιωτίδης, ναι, ότι βάζεις το ναι και αρχίζεις το δεύτερο ήχο για να δείξεις ότι κάτι αλλάζει. Αλλάζει το σκηνικό, τώρα μπαίνουμε αλλού. Σωστά. Και έλεγε ότι στο Πατριαρχείο φαινότανε αυτό. Ναι. Δηλαδή ξάφνιαζε τον κόσμο ότι κοιτάξτε, κάτι άλλο μπαίνει τώρα μέσα, ναι, εδώ. Και το έλεγαν μεγάλο πρεπός αυτό. Νο, έτσι. Και πώς ελέγονται αυτά τα λειτουργικά? Σε τι χρόνο? Ναι, ναι, ναι. Γοργότατον. 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 Μάλιστα. Ναι. Γοργότατον. Και επίσης στον ίδιο χρόνο και το το μετέπειτα, στον πλάγιο του πρώτου. Α, εδώ, να, δάσκαλε, αυτό είναι το ερώτημά, ναι, μας τώρα. Και, χρόνο, και συγγνώμη. Εκείνη, ο πρίγκος μου έλεγε, αυτά τα μαθήματα, λέει, αυτό και κυρίως το επισχέρε και χαριτωμένη και μετά την Γαρσιν Μήτρα, αυτή η τέχνη είναι να το πεις στον χρόνο που λέγαμε το προηγούμενο και να μπορέσει να κάνεις και τους λαρυγγισμούς που πρέπει να γίνουν μέσα εκεί. Εκεί είναι όλη η τέχνη αυτού του μαθήματος, λέει. Δάσκαλε, ναι, πολύ γοργά. Ναι, δάσκαλε, υπάρχει ένα ερώτημα, ναι, από έναν ακροατή. Θέλουμε να μας πείτε, ελέγχθη ποτέ άλλο εκτός του πλαγίου πρώτου το επισυχέρι στον Πατριαρχικό Όχι, Ναό? Όχι, εκείνα του πλαγίου Τετάρχου και τα λοιπά και τα που υπάρχουν και μέσα στην μουσική συλλογή. Δεν τα είπαν ποτέ. Ποτέ. Πάντοτε αυτό. Να γιάσει το στοματάκι σου. Πότε, πότε. Πρέπει να ομολογήσω. Ναι. Πρέπει να ομολογήσω, γιατί το να λες την αλήθεια, ναι, έστω και αν σε βλάπτει μερικές φορές, ναι, είναι θείον. Βέβαια, προτέρημα είναι εκείνο. Θέλω, βέβαια, να σας πω ότι όταν πρώτο ήρθα εδώ, έλεγα αυτά που έχουν οι διάφορες συλλογές, ναι, του Θεοδόση του Γεωργιάδη, του, ναι, Τριαντάφυλλου, ναι, ναι, του Γεωργιάδη. Να σας πω αυτή, ο Θεοδόσης Γεωργιάδης, καλός μουσικός και τα λοιπά, αλλά δεν εκκρεμάτισε στο Πατριαρχείο. Μάλιστα. Ο άνθρωπος δεν εκκρεμάτισε, είχε μια άλλη σχολή είναι. Όταν τελείωσε η ακολουθία, ο πατήρ Αντώνιος μου είπε, άλλο δεν θα λες μόνο του πλαγίου πρώτου. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι της παραδόσεως. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Αγαπητέ διδάσκαλε, σε συγχαίρουμε. Μας μεταφέρεις στην πόλη των ονείρων μας. Κλαίμε όταν σας ακούμε. Συγκινούμεθα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ τον. Το ερώτημά σας, το ερώτημά μου είναι, σήμερα κυκλοφορούν βιβλία και έχουν, συγγνώμη που τα διαβάζω δάσκαλε, αλλά ναι, από, ναι, από το κινητό είναι, ναι, σήμερα κυκλοφορούν βιβλία και έχουν τον είναι δυνάμει σε όλους τους ήχους. Θέλουμε την, να μας πείτε τη γνώμη σας. Όχι. Ο Εμμανουήλ Φαρλέκας στο Τριώδιο λέει, ναι, στο Τριώδιο του λέγει, νίνε δυνάμεις Πέτρου Λαμπαδαρίου ησύχων πλάγιων του Δευτέρου, το μόνον, βεβαίως, που πρέπει να λέγεται εν τες, βεβαίως, θείες προηγιασμένες. Αυτό είναι. Μόνο αυτό. Και άλλο κανένα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό. Δεν επιτρέπω. Αυτό έλεγαν οι πάντες στα Πατριαρχεία. Και οι προψάλτες και ο Λαμπαδάριος. Αυτό και οι δομέστιχοι. Διότι σε όλες τις ακολουθίες των προγιασμένων δεν πηγαίνουν οι πρωτοψάλτες. Στην πρώτη εβδομάδα τις πρώτες αυτά πηγαίνει και κατεβαίνει και ο Πατριάρχης, χωροστατείου Πατριάρχης, ναι, εκ του Παραθερονίου, ναι, Πατριάρχης εκ του Παραθερονίου φέρον χωρίς μανδύα, μανδύα, ναι,
κρατών στο χέρι του Χαζράνη και εγκόλπιο από το παραθρόνιο. Χαζράνη, ξέρετε τι είναι? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ράβδοση ξύλινη, ναι, επιμικέστερη του μπαστούνιου, ναι, που κρατάει όταν κυκλοφορεί εκτός ναού. Βεβαίως. Είναι, το Χαζράνη είναι, και αυτό είναι μια δεσποτική ράβδος, όχι όμως ποιμαντορική. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και τότε τους, τις προγιασμές τις ψάλουν οι δομέστιχοι. Και εκείνοι ακόμα αυτά θα ψάλουν. Αλλά δεν ψάλλουν τίποτα στο Πατριαρχείο, εκτός από αυτό που είπατε. Τον είναι δυνάμεις. Και το κατευθυνθείτο, δάσκαλε. Κατευθυνθείτο σε πλάγιο δεύτερο ήχο. Την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα. Και την τελευταία, γράφει ο Θρασίβουλος Στανίτσας. Ναι. Τις υπόλοιπες πλάγιες του πρώτου. Το κατευθυνθείτο, της προγιασμένης. Της προγιασμένης του κατευθυνθείτο. Ναι. Ως επιτοπλίστων σε πλάγιο δεύτερο ήχο. Σπανίως σε άλλο ήχο. Ναι. Σπανίως. Καταλάβατε τι σας λέω? Γιατί... Σπανίως για τον πλάγιο πρώτο που μιλούμε. Ναι, ναι, ναι. Και βαρύ ποτέ τέτοια. Εγώ εκείνο το οποίο έχω ακούσει, μπορώ να σας πω, κατά 95% σε πλάγιο δεύτερο. Μάλιστα. 95%. Δεν το ήξερα αυτό, γιατί γράφει ο Θρασίβουλος Στανίτσας στο τριώδιό του, ναι, ότι κατευθυνθεί το ησύχων πλάγιων του δευτέρου, το αρχαίων, ναι, το λεγόμενο την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα. Ναι, ακούω. Και στη συνέχεια έχει ένα του πλαγίου πρώτου και ένα του βαρέως ήχου. Ναι. Στο τριώδιό του. Εγώ βαρύ ήχο δεν έχω ακούσει στα Πατριαρχεία. Ποτέ. Σας το λέγω ξεκάθαρα. Βαρύ ήχο δεν. Πλάγιο πρώτο έχω ακούσει. Βαρύ ποτέ. Μάλιστα. Και άλλο ήχο, δάσκαλε, σε αυτά τα... στα κατευθυνθείτο και τα λοιπά? Όχι, όχι. Αυτό. Αυτό είναι. Μάλιστα. Για τις προγιασμένες που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω επίσης στο τέλος, ναι, καλά, το κοινωνικό δεν το ρωτάω, του κλαδά και τα λοιπά, ναι, έτσι. Ναι, αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι. Στο τέλος υπάρχει αυτό που λέγεται ευλογήσω τον Κύριον, καιρό. Ναι, αντί είδομεν το φως, ναι. Αυτό λέγεται χήμα ή ησύχων δεύτερον? Ευλογείτε τον Κύριον. Όχι, χήμα δεν λέγεται. Όχι, χήμα δεν λέγεται. Όχι. Δεύτερος ήχος. Ναι. Και το ή το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου και Κυρίου. Κανονικά. Ναι, όπως το ψάλλουμε τις, ναι, άλλες με Κυριακές. Ναι, γιατί έχω ακούσει κάποιους ότι το όχι, ή το όνομα... Όχι, όχι, αυτά ψάλλονται σε δεύτερο ήχο, σύντομο δεύτερο ήχο. Μάλιστα. Όπως, ωραία, λέμε το είδομεν το φως, αυτά. Ναι. Ξαναγυρίζουμε πάλι στις ακολουθίες των κατανυκτικών εσπερινών. Μάλιστα. Δάσκαλε, αυτά τα μεγάλα, τα ανεπανάληπτα δημιουργήματα του Ιακώβου πρωτοψάλτου. Απόστοιχα. Δηλαδή τα ιδιόμελα, ναι. Τα ιδιόμελα. Εψάλλονται έτσι αργά από τους πρωτοψάλτες και λαμπαδαρίους? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Ο Γρόνος, ημιγοργός. Ναι. Εψάλλονται όμως αυτά τα αρχαία μαθήματα? Βεβαίως. Δύο φορές αργό. Ναι. Βεβαίως. Δύο φορές αργό. Α, δύο φορές αργό. Βέβαια, δύο φορές. Και μία φορά σύντομο. Εδώ γίνεται και μία παρατήρηση στο Στανίτσα κάποτε. Δεν ξέρω, Στανίτσα, σε ποια περασμένη φορά. Το έζησα δηλαδή αυτό εγώ. Ναι, ναι. Επί Πατριάρχου Μαξίμου. Ο Μάξιμος ο Πατριάρχης, ο οποίος εκκρεμάτησε λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια μετά από τον Βενιαμίν. Και ναι, μετέπειτα τον διεδέχθη ο Αθηναγόρας. Αυτός ήταν μεγάλος τυπικάριος. Λοιπόν, ο Στανίτσας σε ένα από αυτά τα ιδιόμελα των αποστήχων πήγε να πει βεβαίως προηγούνται οι στίχοι χήμα σε αυτά. Λοιπόν, πήγε να πει το σύντομο. Οπότε ο Πατριάρχης τον σταματάει από τον αυτό, του φωνάζει και λέει δύο φορές αργό. Έτσι του λέγει. Δύο φορές αργό και μία σύντομο. Και το σταματάει και το... Το άκουσα. Αυτό έγινε στο Πατριαρχείο. Όπως και στους νηφίους βεβαίως. Ναι. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε. Ναι. Ναι, για το ιδρύο νηφίος λέτε. Όποτε. Ναι. Τώρα τις ερωτήσεις βέβαια. Ναι. Δάσκαλε, ναι, στους κατανυκτικούς εσπερινούς, ναι, μάλλον, ένα μεγάλο θέμα τώρα εδώ πέρα αναδεικνύεται. Ναι. Ρωτάει ο ακροατής
από πού έψαλαν τον κανόνα των χαιρετισμών του ακαθίστου ύμνου οι ψάλτες του Πατριαρχείου. Από έξω, δηλαδή, από πού να το ψάλω. Από έξω. Απ' έξω. Ναι. Δεν υπήρχε βιβλίο. Όχι, βιβλίο δεν υπάρχει. Δεν μπαίνει βιβλίο στο αναλόγιο. Μουσικό βιβλίο δεν μπαίνει στο αναλόγιο. Μιλούμε για τα χρόνια τα παλιά. Μετέπειτα είπαμε ορισμένα κάτι οικονομία. Εδώ, σαν όπως στον Αυπλιό τα τελευταία χρόνια του, που λίγο λησμονούσε και τα λοιπά, να πει καμία προεισαγωγή από τα χειρουργικά που υπάρχουν μέσα στη μουσική συλλογή. Το άνοιγε προς εκείνο και μετά το έκλεινε. Του επέτρεψαν εκείνου αυτό. Αυτό εγώ το ξέρω σωστά, διότι υπήρχε η κανονική επιτροπή η οποία θέσπιζε αυτά τα θέματα και τα παρακολουθούσε. Και είχαν πάρει απόφαση στον Αυπλιώτη να επιτρέψουν κατά κάποιο τρόπο. Απαγορευόταν να ανοίξουν βιβλίο. Ορίστε. Απαγορευόταν να. Ναι, για μουσικό βιβλίο, μιλούμε για χειρόγραφο. Απέναντι στον Πατριάρχη, δεν μπορούσε βιβλίο να ανοίγει, να τριλομετρά βιβλία και χειρόγραφα κτλ. Δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται και κάτι άλλο στον Πατριάρχη. Δεν μπορεί κανένας εκ των εκκλησιαζομένων, όταν βρίσκεται στο θρόνο ο Πατριάρχης, να πάνε του φιλί στο χέρι. Α, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που γίνεται εδώ. Ναι. Στον ελλαδικό χώρο. Ναι, και κάθεται, βλέπετε, ο δεσπότης εκεί στο αυτό και πάνε και του φιλί το χέρι. Τι πράγματα είναι. Ναι, δεν επιτρέπεται. Κάποτε είτε κληρικός είναι αυτός, είτε λαϊκός. Όταν πάει να πλησιάσει κανένας εξαγνίας. Όταν πάει να πλησιάσει, ο δίπλα του ο αρχιδιάκονος, όταν είναι στο θρόνο, δίπλα του στέκεται ο αρχιδιάκονος. Mm. Όταν είναι στο παραθρόνιο, στέκεται ο δευτερεύον και σε ένα σκαλάκι πιο κάτω από τον αρχιδιάκονο. Εκεί. Έτσι γίνεται. Ευτύς το γονέφι και του λέει, μην προχωρείς. Ναι, εδώ γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Λαϊκό προσκύνημα γίνεται. Ναι. Όταν ανεβαίνει. Τρέφουν, ναι, αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης, επίσκοπος στο θρόνο. Ναι. Πηγαίνει ο κόσμος αθρό. Αυτό το έχω πει πολλές φορές εγώ, αλλά τι να κάνω. Ναι. Και ξέρετε ότι όταν δεν πας κιόλας, ναι, παρεξηγέσαι κιόλας. Ναι, δεν πήγε αυτό. Κρίνεται από το εκκλησιασμό. Τον κρίνουν. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά βεβαίως εξαρτάται από την του κάθε ενός. Από την εκκλησιαστική παιδεία. Ναι, ναι. Από την εκκλησιαστική παιδεία. Ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι, δάσκαλε, στους χαιρετισμούς. Μπράβο. Το κείμενο λοιπόν των κανόνων απ' έξω. Ναι. Σταθερά το ίδιο. Σταθερά το ίδιο. Ποιο? Σταθερά το ίδιο κείμενο. Πάντα. Πάντα το ίδιο κείμενο. Ναι. Για τον κανόνα μου μιλείτε. Ναι, και μιλάω μουσικά, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αλλίωση. Δηλαδή, όχι, όχι. Τίποτα. Χρόνια. Αυτό το ίδιο ψάλετε. Όχι κορώνες. Δεν έχει κορώνες μέσα. Σε αυτά που κάνουν πολλοί και κάνουν κάτι γραμμές και κάτω σε αυτά. Εδώ τα έκαμε και ο Στανίστας σε ορισμένα πράγματα. Αλλά στο Πατριαρχείο δεν είναι λέγοντο. Απλά. Ναι. Nice. Και ο θρόνος, ο χρόνος, όχι γοργός, δεν ήταν στους χαιρετισμούς. Μέτριο. Δηλαδή ήταν κανονικός χρόνος, ο πρέπον χρόνος που ήταν. Μέτριο. Έτσι ψάλλητο στο Πατριαρχείο. Αυτή. Επίτα, μετά από τους χαιρετισμούς, για το χαιρενήθηκε αλληλούια τα είπαμε. Όχι, θέλω να μιλήσουμε λίγο, δάσκαλε, για το ότι υπερμάχο, το αργό. Ναι, το αργό, εκείνο θα υποθεί το αργό. Αυτό που είναι στο βιβλίο μέσα, το αρχαίο που λέμε. Ναι, ναι, εκείνο θα υποθεί αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει να πείτε ότι θα πω εγώ πιο σύντομο και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Αυτό θα υποθεί. Μόνο στους 24 χαιρετισμούς στο τέλος. Ναι. Και εκεί το πρώτο λέγεται πάντοτε το αργό. Μετέπειτα λέγεται μέσα στη μουσική συλλογή υπάρχουν τρία εκεί. Του Ρεδεστινού, ναι. Ναι, λοιπόν, το δεύτερο λέγεται το άλλο, το ημίαργο, το άλλο το πιο απλό κάτι που είναι, λέγεται. Ναι, ναι. Αυτά τα τρία λέγονται. Θα υποθούν αυτά στους 24 χαιρετισμούς. Μάλιστα. Ναι. Και χαίρε νύφε, ανύφευτε, δάσκαλε, που ρωτάει εδώ. Το χαίρε νύφη που τα είπαμε και την περασμένη φορά, ναι, το απλό. Ένα και μοναδικό. Αυτό. Nice. Και το αλληλούια αυτό. Άλλο τίποτα δεν λέγουν εκτός από αυτό. Μάλιστα στους 24 χαιρετισμούς και πιο σύντομα ακόμα τα λέγουν αυτά. Τα ίδια με την ίδια αυτή, πολύ σύντομα. Μάλιστα. Ναι.
Εδώ ρωτάει, αυτά χρόνια, άλλο τίποτα δεν λέγεται. Ρωτάει ένας ακροατής εδώ, έχουμε χέρε νύφη ανύφευτε, επειδή και εγώ έχω γράψει σε όλους τους ήχους, ναι, και είχε γράψει, ναι, και ο Πρίγκος και ο Νικολαίδης. Έχουν γράψει, αλλά στο Πατριαρχείο δεν είναι άλλο. Ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Επίσης, εδώ ρωτάει ένας ιερέας. Ναι. Πώς εκφωνείται, θέλουμε κύριε Παπαμανολάκη να μας πείτε πώς εκφωνούνται οι χαιρετισμοί. Ένα υπόδειγμα μικρό. Ναι, να σας πω, όπως και τα άλλα που λέγαμε, οι Απόστολοι και τα λοιπά, έτσι και έχει. Πείτε μας έτσι λίγο το άγγελο. Ο άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συνδυά σωματοφωνή, σωματούμενο σε θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν την αυτά. Κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Επίσης τώρα ήρθε ένα μήνυμα. Δύο φράσεις, κύριε Παπαμανολάκη, επιζητούμενα από το άσπηλε. Ναι. Ναι. Από το άσπηλε. Για να πω. Ναι, 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 ναι. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κύση ενώσεσα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο τρόπος. Ούτε δεν έχει κορώνει τίποτα. Μάλιστα. Απλά. Και στην απλότητα βρίσκεται το μεγαλείο του Θεού. Ναι. Κύριε Παπαμανολάκη. Όποιος δεν καταλαβαίνει, έλεγε ο Μάριος Πλωρίτης, από απλότητα. Ναι. Όποιος δεν καταλαβαίνει από απλότητα, ναι, δεν έχει καταλάβει το νόημα της ζωής. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τους χαιρετισμούς. Ναι. Την ωραιότητα. Βεβαίως. Την αργή, το αργό εκείνο, την ωραιότητα, την ξέρετε. Ναι, και το έλεγε ο Λαμπαδάριος, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Α, την αλλάξει. Την πρώτη εβδομάδα ο Λαμπαδάριος, τη δεύτερη ο Πρωτοψάλτης, την τρίτη ο Λαμπαδάριος, έτσι πήγαινε. Α, έτσι, ε. Βεβαίως. Γιατί το τυπικό του βιολάκι γράφει ότι είναι του... Ναι. Όχι. Εγώ αυτό που σας λέγω είναι εντάξει. Έτσι, ναι, είχε ψάλτη και στους άλλους ναούς. Μάλιστα. Σε όλες τις αρχιεπισκοπής. Η πρώτη αυτή, την πρώτη εβδομάδα, έλεγε ο Λαμπαδάριος, την δεύτερη ο Πρωτοψάλτης. Τρίτη ο Λαμπαδάριος, τέταρτη ο Πρωτοψάλτης. Και την τελευταία, πάλι ο Λαμπαδάριος. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε από τους χαιρετισμούς, από τον Ακάθιστο Ύμνο, να μας πείτε. Μετά τι είχε τίποτα στον Ακάθιστο Ύμνο. Το προσταχθέν βεβαίως ήταν. Την τελευταία Κυριακή, το οποίο και εκείνο ελέγεται δύο φορές αργά. Τους τελευταίους χαιρετισμούς, τελευταία Παρασκευή. Δύο φορές αργό και μία φορά σύντομο. Μάλιστα. Ναι. Οπότε τελειώσαμε. Με πηδικτό χρόνο. Το προστάμονο. Σε αυτόν τον χρόνο, αλλά μας ομιλήσατε προηγουμένως για προβεβική ανηλικία. Ναι. Τι, αυτό, ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό. Εμείς τα λέγαμε όλα απ' έξω. Δεν θα έλεγαν βιβλία κι εμείς. Σε μια εκπομπή που κάναμε μαζί, είχα πει εκείνο το ανεπανάληπτο που είχε πει ο Κωνσταντίνος Πρίγκος ερχόμενος στην Αθήνα. Ναι. Επέμεναν πολλοί οι ψάλτες των Αθηνών. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε που σας το είχα πει, ναι, και τον ρωτούσαν επιμόνως γιατί τα λέγατε απ' έξω. Ναι. Όλα. Και γύρισε. Όλα. Ναι. Όλα απ' έξω. Και δεν γύρισε. Έχει βιβλία και τέτοια να ανοίγουν και εμπρός στον Πατριάρχη. Δεν επιτρέπεται να φιλομητράς. Θα μου πείτε, υπάρχει παρακλητική και αυτή που υπάρχει εκείνο. Εκείνα το οποίο τα παιδάκια εκείνα τα είχαν στο χέρι. Εκείνα.
Και ξέρετε ότι τα πατριαρχικά αναλόγια δεν έχουν έτσι, δεν στρέφουν. Ναι, δεν είναι όπως τα. Είναι απλώς είναι έτσι. Τα νεοορθόδοξα. Εκεί τοποθετείται. Διότι δεν πέρανε στον Πατριάρχη να γυρνάς εκείνο το καρούλι εκείνο. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι νεοορθόδοξο. Ναι. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ. Ναι. Τα αναλόγια τα σημερινά με το στυλ αυτό να γυρίζουν γύρω-γύρω. Ναι. Τα έχω ονομάσει νεοορθόδοξα. Ναι, 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 ναι. Το ορθόδοξο. Προσευκολότερα χρήση δηλαδή. Αυτό είναι εφεύρεσης, δεν ξέρω τι. Ναι, ναι, Τα αναλόγια υπάρχουν ακόμη έτσι στο Άγιον Όρος, ναι. Στον Πατριαρχικό Ναό βεβαίως, ναι. Και σε ελάχιστους ναούς. Ναι. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Είπε τότε ο Πρίγκος, ο δάσκαλος, ναι. Λέει, μπορεί να είναι ατυχέστατο το παράδειγμα, ναι. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, βρε παιδιά, τους λέει εκεί στο καφενείο που πήραν τον καφέ, ναι. Έχετε δει κανένα ηθοποιό να κρατάει στα χέρια του το ρόλο του? Μάλιστα. Τι κάνει, κάθεται σπίτι του, το μαθαίνει, μαθαίνει, το αποστηθίζει και πάει να το παίξει. Έτοιμος, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε, ναι. Να καθίσουμε σπίτι και να πούμε τι θα πούμε την Κυριακή, αυτό το δοξαστικό. Μάλιστα. Να έτσι. Το πούμε τόσες φορές μέχρις αποστηθήσεως. Ναι, σωστά. Άλλος, εάν ανέβουμε στο αναλόγιο και προσπαθούμε να συλλαβήσουμε, θα το καταλάβουν και οι πιστοί από κάτω. Ναι, θα γελιοποιηθούμε. Ακριβώς. Έτσι. Σωστά. Επίσης, ένα άλλο που το τονίζετε διαρκώς και πρέπει να το πούμε, γιατί, κύριε Παπαμαρουλάκη, θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι η παρουσία σας μέσω των Ερτζιανών κυμάτων σε όλη την Κρήτη δεν είναι απλώς μια παρουσία ενός δασκάλου που μας μεταφέρει μνήμες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Εμείς σήμερα, κύριε Παπαμανολάκη, πιστέψτε με, και σε κάθε επαφή που έχουμε, κάνουμε μάθημα στον κόσμο. Σήμερα κάνουμε μάθημα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγραψε ο Κωνσταντίνος Ψάχος, ναι. Ότι ο Πατριαρχικός Ναός ήταν και είναι διδασκαλίων της εκκλησιαστικής μουσικής, το πιστεύω, όπως λέω, το πιστεύω εις ένα Θεόν. Ναι. Αυτή λοιπόν η παρουσία σας δεν είναι μία παρουσία ενός ανθρώπου που μας μεταφέρει το κλίμα, επαναλαμβάνω, εντός εισαγωγικών, μιας αλυσμόνητης εποχής που, όπως λέει ο πατήρ Νικόλαος, ο Ιωσήφιδης, ο κοινός μας φίλος, ναι. Δεν θα ξαναγυρίσει για Γιαννάκη, παιδί μου, μου λέει. Ναι. Δεν θα ξαναγυρίσει. Ναι. Ακούω ψάλτας καλούς, μου λέγει. Ναι. Καλούς ψάλτας. Βεβαίως. Πρίγκο δεν ακούγω. Ακούω ψάλτας καλούς, καλυφόνους. Στανίτσα δεν ακούω. Λοιπόν, τώρα εδώ θα επαναλάβω πάλι αυτό το οποίο σας έλεγα. Ότι εσείς πλέον κρατάτε την δάδα. Εσείς θα το μεταδώσετε. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν πούμε ότι τώρα για την Κωνσταντινούπολη κατά κάποιο τρόπο ότι ψυχοραγεί εκεί, εδώ τουλάχιστον να κρατηθεί ζωντανό και να μεταδοθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαμανολάκη. Με συγκινείτε. Τα λέω εγώ καθαρά τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο αισθάνομαι και εκείνο το οποίο βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό. Είχε πει αυτό ο Κωνσταντίνος Πρίγκος. Για ποιο? Για το ότι πρέπει να μάθουμε το ρόλο μας, ναι. Εντός εισαγωγικών, απ' έξω. Και είχε πει ότι η επανάληψη εστίν μήτυρ μαθήσεως. Όταν λοιπόν ο κύριος Παπαμανολάκης πήγαινε την Κυριακή στην εκκλησία και άκουγε φέρει πίν τον 50ο ψαλμό, ναι. Τον ίδιο, απαράλλαχτο, ναι. Θα τον ακούσει μια, θα τον ακούσει δυο, θα τον ακούσει τρεις και ο εκκλησιαζόμενος θα το μάθει. Βέβαια, εκείνο πλέον εντυπώνεται μέσα στο μυαλό. Μάλιστα. Εκείνο. Είναι αυτό... Και να θέλει να το πεις διαφορετικά δεν μπορεί να το πεις. Εκείνο ξέβρεις. Στο να κάθεις το ύμνο. Και παντός όταν είσαι νέος. Μην το λέτε και τώρα στην ηλικία που είσαστε αυτή. Εγώ ακούω αυτό το ύφος. Η άβρα έρχεται εδώ. Η άβρα. Να πω λοιπόν το εξής. Έγραψα μέσα στο βιβλίο μου, στον Ακάθιστο Ύμνο, τον οποίο σας έστειλα. Ναι. Έγραψα το εξής. Πήγε κάποιος ψάλτης από την Αθήνα σε ένα ναό, αν θυμάμαι καλά, στον Άγιο Δημήτριο, στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και λέει λοιπόν, Μεγάλη Τρίτη. Το νύμφο να σου βλέπω.
μεγάλη εβδομάδα τέτοια αυτά. Ναι. Θα πούν τα αργά. Και ακούγεται από κάτω μία γριούλα και λέει όχι έτσι. Όχι έτσι, βεβαίως. Το εκκλησίασμα. Ναι, ναι, το εκκλησίασμα. Βέβαια. Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν στο κλίμα αυτών των ημερών. Τα δοξαστικά, ναι, που έλεγαν την περίοδο του Τριωδίου. Ναι. Από ποιο βιβλίο περισσότερο προσέγγιζε, κύριε Παπαμανουλάκη? Λέγεται ότι τα δοξαστικά τα οποία ψάλλονται στον Πατριαρχικό Ναό ήταν του Πέτρου από το βιβλίο του Γεωργίου Βιολάκη. Εκεί λέει πλησίαζε περισσότερο. Έτσι πλησίαζε. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Σε εκείνο πλησίαζε. Ναι. Ναι. Αυτή είναι δηλαδή η παράδοση, αυτή μπορούμε να πούμε. Αυτή είναι η παράδοση, ναι. Ναι. Αυτή είναι. Αυτή κυρίως είναι από τα βασικά βιβλία αυτό του Βιολάκη. Του Βιολάκη. Είναι από τα βασικά βιβλία. Ναι. Όπως είπαμε και οι τρεις τόμοι του Στεφάνου. Προγάκη. Α, του, ναι. Προγάκη. Και ορισμένα από του Στεφάνου. Ναι. Όπως Εσπερνούς και τα λοιπά. Και δεν ξέρω τι ορισμένα πράγματα. Είναι και εκείνα καλά. Ο Στανίτσας μου είχε πει ότι του Στεφάνου δεν εψάλλεται, λέει, πολύ. Ορισμένα πράγματα. Ορισμένα, ναι. Αλλά και του Ιωάννου, το αυτό το. Το ανασηματάριο. Ναι. Αυτό. Ολίγα. Ολίγα και από εκεί. Ναι. Ναι. Από του Πέτρου τα περισσότερα. Ναι. Ναι. Ο Πέτρος ήταν γίγας. Ναι. Εδώ υπάρχει μία ερώτηση, μου την κάνει ένας μαθητής μου τώρα. Ναι. Έχω πει πολλές φορές στη χοροδία του Αγίου Μινά. Ναι. Ότι η θέση σε αυτή που έχει ο Στέφανος στο μη προσευξόμεθα. Ναι. Δεν έχει ψαλεί ποτέ στον Πατριαρχικό Ναό και ρωτάει ο αγαπητός μου μαθητής εδώ να σας ρωτήσω με τη σειρά μου, ναι, εάν εσείς ακούσατε ποτέ τον Κωνσταντίνο Πρίγκο ή τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη να ψάλει την, αυτήν την θέση που έχει ο Στέφανος, λέει «Μη προσεύξω με θα φαρισαϊκός αδελφή», ναι, και ο Στέφανος λέει «Ο γαρυψών». Και του λέω εγώ ποτέ δεν ήκουσα Πρίγκο να λέει αυτή τη θέση. Για πείτε με αυτό και τη ποια γραμμή. Λέει ο Στέφανος, ναι, 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 στη μουσική του Κυψέλη. Ναι, ναι. Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός, ναι, αδελφή. Ναι. Και λέει στο ο γαρυψόν. Μπαβουγαδικέ ο γαρυψόν αυτόν. Όχι, όχι. Μπράβο. Εγώ όχι, ήκουσα, λέω, τον Πρίγκο να λέει. Δάσκαλε, με συγκινείτε. Συγκίνησης. Λυπούμε που δεν έχω την κατάλληλη φωνή. Εσύ την έχετε, πω, την έχετε, δάσκαλε. Την έχετε. Έτσι να κάνω. Το ξέρετε, ξέρετε, έχω μία μαγνητοφώνηση και δεν ξέρω μάλιστα πού την έχω δώσει. Θα τη βρω και θα σας τη στείλω. Ναι. Τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, ναι, μέσα στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, μάλιστα, να ψάλει το δύναμη του Κρητός. Ναι. Και με τι χρόνο. Και ήταν λοιπόν ετοιμοθάνατος. Ναι. Και ακούγεται μία φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Λεωνίδα, ναι, αυτού που εξέδιδε τα βιβλία του, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, δάσκαλε, και το φάλτσο σου ωραίο είναι. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Ήθελα, ναι, να πω ότι λέτε τώρα, είμαι μεγάλο σε ηλικία, η φωνή μου κτλ. Αυτό το άρωμα, δάσκαλε, δεν έχουν σήμερα οι νέοι που ψάλλουν. Ακούω ωραίες φωνές. Ήρθε εδώ ο πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής. Ναι. Ένας από τους πιο καλήφωνους ιερείς που έχουμε στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία.
Μου έφερε λοιπόν, τα λέγω στον αέρα, μου έφερε έναν ψάλτη από τις Σέρες. Και μου λέει, εδώ σε έπιασα τώρα. Δεν πιστεύω να, έτσι, ο πατήρ Γεώργιος. Του λέω, τον άκουσα. Του λέω, το παιδάκι αυτό που μου βάζεις, πατέρ Γεώργη, έχει άριστη φωνή. Όμως, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ακούσεις κάτι. Πήγα λοιπόν μέσα και βρήκα τον δεσπότη και αρχιερέα, όπως το λέγει ο Καραμάνης. Και του το έβαλα. Και άρχισε να κλαίει. Του λέω, κατάλαβες τώρα. Αυτός ο γέρος που είναι 98 χρονών, 99, σε έκανε να κλάψεις. Και το παιδάκι αυτό με την ωραία φωνή, απλώς, ευχαριστιόμαστε να τον ακούγαμε. Σωστά. Καταλάβατε, λέω τώρα, τη διαφορά της ψαλμωδίας από το τραγούδι. Το μεν ένα είναι ψυχή, το διάλο είναι εξωτερήκευσης. Σωστά. Είναι, γι' αυτό λέγεται και εξωτερική μουσική. Μάλιστα. Είναι για το χορό, για τη διασκέδαση, για τα εκτός σώματος, μάλιστα, για τα εντός, είναι άλλα πράγματα. Είναι λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μπορεί. Είδατε τι μου είπατε, πήγατε σε μια εκκλησία να ψάλετε, σας πήγε ο Νταραβάνγλου και είπε ο παπάς, τι είπε, δεν θέλω να το πω στον αέρα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, είναι εμένα, αν πάτε να με βάλετε να ακούσω μια όπερα, πώς θα την καταλάβω. Δεν έχω ούτε την παιδεία, ούτε έχω γεννηθεί εκεί για να καταλάβω τις ιδιαιτερότητες αυτής της μουσικής. Μάλιστα. Ενώ όμως τον κύριο Παπαμανολάκη, το σταμάτη που έψαλε τώρα, όχι τον κατάλαβα. Έχει σαν δάκρυα. Γιατί μου θύμισε αυτούς τους ανεπανάληπτους ανθρώπους. Μάλιστα. Αυτούς τους αστέρες που δεν έσβησαν και δεν πρόκειται να σβήσουν από το εκκλησιαστικό στερέωμα. Μάλιστα. Όσο θα υπάρχει η ζωή, ετούτη αυτή η ψεύτικη ζωή που έλεγε ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, θα υπάρχει και το όνομα του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Ναι, σωστά. Διότι πραγματικά υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε αυτό που λέγεται εκκλησιαστική μουσική. Και εγώ, κύριε Παπαμανολάκη, θα πρέπει να σας πω ότι πλέον έπαυσα να λέω βυζαντινή μουσική. Εκκλησιαστική μουσική σκέτο. Ναι, βέβαια. Και εγώ δεν το μεταχειρίζομαι. Δεν το μεταχειρίζομαι. Μιλάμε για εκκλησιαστική μουσική. Τι το θέλουμε το βυζαντινό. Όταν λες βυζαντινό, μπορεί να εννοήσει και ένα τραγούδι. Εδώ μιλάμε αποκλειστικά για εκκλησιαστική μουσική, για μουσική η οποία έχει θέση στο χώρο της Θείας Λατρείας. Η πατρόα μας εκκλησιαστική μουσική. Βεβαίως. Εδώ σωρία τώρα όμως μηνυμάτων. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο, κύριε Πετράκη, έχουμε χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο. Δάσκαλε, ρωτάει ο κόσμος. Ναι. Εδώ τώρα είναι ανώνυμο το τηλεφώνημα. Ναι. Αγαπητέ δάσκαλε, λέγουν ότι οι ψάλτες πριν ανέβουν στο αναλόγιο έκαναν σχήμα μεταξύ τους, προσκυνούσαν τις εικόνες. Θέλουμε να μας μεταφέρετε έτσι λίγο αυτό το όμορφο κλίμα των ψαλτών της πόλεως, μπας και το εφαρμόσουμε και εμείς εδώ. Ναι. Οι ψάλτες πηγαίνουν κανονικό στην ώρα τους, ποτέ δεν αργούσαν, διότι μετά αν αργήσει και αυτά δεν μπορεί να ανεβεί στο σασίδιο όταν κατεβεί ο Πατριάρχης πια. Πώς είπατε, για επανελάβετε το. Οι ψάλτες, ο πρωτοψάλτης, είτε ο μέσης και τα λοιπά, εάν αργοπορήσουν και έχει κατέλθει και είναι ο Πατριάρχης Κοροστασία ήρθε, δηλαδή μπήκε στο ναό και ανέβηκε στο θρόνο, αν αργοπορήσουν και φτάσουν εκείνη την ώρα, δεν μπορούν να πάνε στο σασίδι πλέον. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να είναι πριν τον Πατριάρχη εκεί, να είναι στις θέσεις του να αναμένουν τον Πατριάρχη. Έτσι είναι η τάξη ο Πατριάρχης. Δάσκαλε, να σας διακόψω λίγο. Ναι. Το έχετε ξαναπεί, αλλά θέλει κάποιος ακροατής και δεν θέλω να χαλάσω το χατήρι. Ναι. Το Ισπολά έτη λέγεται μόνο από το δεξιό ή από όλους τους χορούς? Από τους δύο χορούς μαζί. Μαζί. Ταυτοχρόνως. Και πάντοτε ωραία, χωρίς κορώνες, χωρίς, μπορώ να σας πω, ούτε και διούργα. Ούτε και διούργα. Μπορεί και γοργά να μην υπάρχουν σε κάτι ως προς τη γραφή και τα λοιπά. Πολύ απλά. Συνεχίζουν όμως οι κανονάρχοι και συνεχίζουν το «Ι». Δεν πάβουν ποτέ, μέχρι το τέλος συνεχώς λέγουν. Σαν να άρχισαν από την αρχή και είναι μια αλυσίδα και πάει μέχρι το τέλος οι άλλοι. Ενώ και τη στιγμή την οποία παίρνουν αναπνοή οι πρωτοψάλτες και ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος, αυτοί οι άλλοι συνεχίζουν. Στο ίσον, το ίσον, εκείνο τη γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας διακόψαμε. Ναι.
δεν επιτρέπεται να ανέβουν στο αναλόγιο αφή στιγμή μπήκε μέσα ο Πατριάρχης. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, δεν ανεβαίνουν. Πώς βγαίνουν? Λοιπόν, βγαίνουν το πρωί πρώτα οι κανονάρχες στις αναλόγια εκεί πέρα. Ο καθής έχει τη θέση του σε αναλόγηση θέση, ως αναλόγηση στην προαγωγή του. Μετέπειτα έρχονται οι δομέστιχοι. Έχει. Οι δομέστιχοι ανεβαίνουν στα σασίδια και κάνει κλίση ο ένας τον άλλο απέναντι. Ότι φτάσαμε, έτσι θέτουν το χέρι του το ένα επί του στήθους του, κάνει μία κλίση, χαιρετώνται. Και ανεβαίνουν στο σασίδι μετέπειτα. Μετά, επί παραδείγματος χάρη, τα σκυριακάς, αυτοί έρχονται, μετά έρχονται τα καθίσματα και μετά έρχονται. Και εκείνοι βγαίνουν, ο ένας από την μία πύλη την πλευρά του δεξιού χορού του ιερού και ο άλλος από την άλλη πύλη. Έρχονται, δεν ανεβαίνουν κατευθείαν στο σασίδι, αλλά γυρνούν όλο το αυτό και δεν πάνε κατευθείαν, δηλαδή όπως βγαίνει από την πόρτα του ιερού, ναι. Δεν ανεβαίνει κατευθείαν στο σασίδι, αλλά περιέρχεται κύκλωθεν το αναλόγιο και πάει από την άλλη την πλευρά, από την πλευρά του αναλογίου του, και ανεβαίνει. Μάλιστα. Όταν ανεβεί επάνω στο αναλόγιο, δεν ανεβαίνει στο σασίδι επάνω, στρέφεται απέναντι στον πρωτοψάλτη. Κάμουν ο ένας κλίση προς τον άλλον. Κλίση. Αφού κάμουν την κλίση προς τον άλλον, και οι δομέστιχοι, ο μεν του πρωτοψάλτου, ο δομέστικος, κάνει κλίση προς τον λαμπαδάριο και κλίση προς τον δικό του πρωτοψάλτη. Ναι. Καλώς ήρθες, δηλαδή, του λέει. Ναι, το ναι. ίδιο κάνει και ο λαμπαδάριος το ίδιο. Κάνει στον πρωτοψάλτη κλίση, κάνει και ο δομέστικος του δεξιού κάνει κλίση προς τον λαμπαδάριο. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά ανεβαίνουν στο σασίδι. Μάλιστα. Είναι, μια ομορφιά είναι αυτό. Εκεί πέρα, όταν το δείτε, πώς γίνεται αυτό. Δεν το είναι πράγμα. Μόνο ομορφιά, είναι και οι τάξεις. Η τάξη. Η ευπρέπεια. Το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι γίνεται. Ναι. Και αναμένουν εκεί να κατέρθει. Σας κουράζω, δάσκαλε, αλλά δεν θέλω να μείνει παραπονούμενος κανείς. Ναι. Με την έναρξη του Τριωδίου, ναι. Παίρνουν τα τριώδια από το Ιερόν Τέμπλον ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος με ειδική τελετή, λέει εδώ, και το κάνουμε και εμείς εδώ, βεβαίως. Δεν το κατάλαβα. Όταν αρχίζει το Τριώδιο, ναι. Το Σάββατο το βράδυ είναι τοποθετημένα τα βιβλία στο τέμπλο και τα παίρνει από εκεί ο πρωτοψάλτης με το λαμπαδάριο. Το ενθυμίστε αυτό? Όχι. Όχι, δεν το ενθυμίστε. Θα πρέπει να το έχω δει αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, θα πρέπει να το έχω δει. Μάλιστα. Τόσο χρόνια εγώ το παρακολούθησα αυτό το πράγμα. Δεν έχω δει το πράγμα εγώ. Να παίρνουν το τριώδιο από, την, από το τέμπλο. Να το παίρνουν το τριώδιο. Και ούδα μου το βρήκα κανένα να το έχει γράψει αυτό το πράγμα. Ναι, το γράφει τώρα το τυπικό του Πατριαρχείου. Ναι. Ότι... Μπορεί να το εθέσπισαν τώρα. Μάλιστα. Εσείς δεν είδατε πάντως ο Πρίγκος και ο Στανίτσας? Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ. Κανένας, ούτε και επί Πρίγκου. Δεν είδε και επί Ιακώβου ακόμη. Δηλαδή κατεβαίνουν, πιένει ο πρωτοψάλτης και παίρνει το βιβλίο από εκεί. Ναι. Αυτό θα μου κινήσει το ενδιαφέρον, ναι, ναι. μου εμένα. Βέβαια. Διότι εγώ πηγαίνω από νωρίς εγώ. Με το που θα χτυπήσει η καμπάνα εκεί βρισκόμουν. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δάσκαλε... Διότι ορισμένοι πατριάρχοι που έρχονται θεσπίζουν και εκείνοι ορισμένοι. Παραδείγματι, ο Μάξιμος ο Πατριάρχης όταν είχε έρθει, στο Πατριαρχείο ξέρετε ότι δεν λέγονται τα Θου Κύριε φυλακή. Το Θου Κύριε. Ναι, ναι, ναι. Ο Μάξιμος ο Πατριάρχης όταν ήρθε, θα το λέτε, είπε το Θου Κύριε. Και το εθέσπισα για 2-3 χρόνια και το έλεγα. Ναι. Δάσκαλε, ερώτημα άλλο από τους ακροατές. Ναι. Τα τυπικά πότε ελέγονται στο Πατριαρχείο, την περίοδο των νηστισίμων Κυριακών? Ως επί το πλήστο κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δηλαδή το ως επί το πλήστο. Ναι. Ελέγονται τότε τα τυπικά. Αλλά σπανίως και ενδιάμεσα. Σπανίως. Μάλιστα. Ναι. Ένα άλλο ερώτημα πάλι που υπάρχει εδώ. Η καλοφωνική ηρμή, ναι. Πότε ελέγονται? Όταν ήταν πανηγυρική λειτουργία. Δηλαδή είτε όρταζε ο ναός και είχε πολύ εκκλησίασμα, διότι κατευθείαν δεν έμπαιναν στους καλοφωνικούς ηρμούς. Οι καταβασίες οπωσδήποτε θα υψάλλονται. Μιλάμε πάντα μετά το διευχόν.
Πάντοτε μετά, κατά την αυτή τη διανομή του αντιδώρου. Στον Εσπερινό, μετά το Διευχόν, είχαν ποτέ πει κάτι οι ψάλτες? Μετά το τότε λέγοντο. Όχι, όχι, μιλάμε όταν, για τον Εσπερινό. Ναι, στον Εσπερινό. Ναι. Όταν αυτή η Εσπερινή πρέπει να είναι πανηγυρική. Μάλιστα. Εσπερινή. Να ψάλλονται. Οπότε, όταν άρχισε να διανέμει ο Πατριάρχης τον Άρτο, τον ευλογημένο Άρτο, αρχίζαν οι καλοφωνικοί ερμοί. Μόλις. Άρα λοιπόν οι καλοφωνικοί ερμοί ελέγονται και σε Εσπερινούς αλλά και σε. Ναι, σε Εσπερινούς όταν είχε πολύ εκκλησίασμα. Μάλιστα. Διότι και συνεχώς ο Πατριάρχης διένυμε Άρτο. Όταν τελείωνε ο Πατριάρχης και τον Άρτον του, σταματούσαν. Μάλιστα. Διότι έμπαινε πια πιέντο στο Διευχόν. Επίσης ένα άλλο ερώτημα. Κατά την. Αυτά όχι, αγαπητέ μου φίλε, θα τα ξαναπούμε για να ξανάχουμε τον κύριο Παπαμανολάκη. Ναι. Μιλάει για τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Ναι. Τα χερουβικά από πού τα έλεγαν. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα τους. Ναι. Πάμε επίσης. Μεγάλη Πέμπτη ήταν του δείπνου του μυστικού. Ναι, λέει. Είναι το βιβλίο που είναι εκείνο το. Του Προγάκη. Του Προγάκη. Μάλιστα. Εκεί μέσα, αυτό είναι. Να πάμε λίγο παρακάτω. Ρωτάει εδώ ο ακροατής κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ναι. Ελέγεται καλά τη μεγάλη την Κυριακή του Σταυροποσκηνήσεως η δοξολογία Άγια οπωσδήποτε. Άγια τότε εκείνη την ημέρα, ναι. Ήθιστε να λειτουργούν ο αρχιγραμματεύς και υπογραμματεύς της Συνόδου. Έχουν ορισμένες ημέρες που αυτό, καθώς και το Μεγάλο Σάββατο. Ο αρχιγραμματεύς και ο υπογραμματεύς της είναι αυτοί, δεν λειτουργούν πολλές φορές στο χρόνο, λίγες. Όπως και ο πρωτοσύγγελος, παραδείγματι, έχει τις μέρες του, τις οποίες θα λειτουργήσει Μεγάλη Πέμπτη, λειτουργεί. Επίσης, ονοματική ορτή του Πατριάρχου, επίσης, ναι. Ο πρωτοσύγγελος λειτουργεί. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δάσκαλε, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ναι. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, όμως πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Εσείς ξέρετε. Εγώ είμαι διατεθειμένος και 2 ώρες και 3 ώρες να λέω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Εμείς λέμε τώρα, ναι, να ξανασυναντηθούμε παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος για να μιλήσουμε για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Πώς εγκίνεται στον Πατριαρχικό Ναό, τι μαθήματα ελέγονται. Μάλιστα. Και εάν βεβαίως προκύψουν και άλλα ερωτήματα από τους ακροατές. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση να σας ενοχλήσουμε και πάλι. Ναι, ναι, τα λέμε πάλι. Ωραία. Ορίζουμε μια ημέρα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ναι. Για αυτά που μας προσφέρετε, για τις συγκινήσεις τις μοναδικές. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό το κλίμα, το πατριαρχικό ύφος και ήθος της ψαλμωδίας είναι το μόνο, όπως έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Πρίγκος, που πρέπει να ακούγεται στους Ορθόδοξους, τουλάχιστον ελληνόφωνους ναούς, ναι, γιατί υπάρχουν και οι Ρώσοι, οι άλλοι, οι οποίοι ψάλουν, ναι, ναι, με το, ναι, άλλο, ψάλουν, σύστημα. Ναι, ψάλουν κατά τον δικό τους αυτό. Το δικό τους τρόπο. Ναι. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, αυτός είναι ο τρόπος. Προσεύχεστε. Ναι. Που προσεύχεστε. Που λέτε για τους Ρώσους Βουλγάρους, εκεί στο Φανάρι, κοντά στον Πατριαρχικό Ναό, είχε μια βουλγαρική εκκλησία. Αυτή όλη την ξέρουν, διότι ήταν. Από μέταλλο. Ήταν ο Ιβιδωτή. Α, ναι, 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 την ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα, μια, ναι, εκκλησία. Εκεί εγώ πήρα και έψαλα, με καλούσαν. Αν και οι Βούλγαροι στην Κωνσταντινούπολη είχαν χοροδία, αλλά η χοροδία ως επιτοπλίστων ήταν στην εξαρχία, δηλαδή στο κέντρο της, ναι, αυτής, ναι, άλλο μέρος, προς το Σισλί, εκεί σε μια περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πολλές φορές με καλούσαν. Ήταν και ένας κανδυλάφτης, Θόδωρος λεγόμενος, ο οποίος ήταν μαντίος. Έκαμνε εκεί το ψευτοψάρτη. Αυτοί είχαν τη μουσική συλλογή του Προγάκη. Όλοι. Ναι. Μόνο τα λόγια να αλλάξουν μέσα. Εμένα λοιπόν, εκείνα τα λόγια μου τα γράφαν. Τα βουλγαρικά εκείνα, ναι, μου τα γράφανε στα ελληνικά. Ναι. Και πήγαινε, έψαλα τα χερουβικά. Έψαλα, δηλαδή τη λειτουργία έψαλα βεβαίως. Ναι, ναι. Τον Όρθο δεν μπορούσα να τον ψάω, δεν ήξερα να διαβάσω τη βουλγαρική, τα σλαβικά. Και έτσι πήγαινε, έψαλα πολλές φορές. Δάσκαλοι, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας προσφέρετε. Ναι. Και θέλουμε να σας ξεζουμίσουμε. Ζητώ συγγνώμη για τη φράση αυτή. Αλλά θέλουμε να πάρουμε όλη αυτή τη γύρη, αλλά ακόμη και το άνθος
αυτής της ανεπανάληπτης εποχής που, όπως λέει ο πατέρ Νικόλαος Ιωσιφίδης, ναι, Ιάκωβος, ναι, Πρίγκος, Στανίτσας, ναι, και Νικολαίδης λίγο, όπως και Χατζη Αθανασίου, ναι, δεν ξαναγυρίζει. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσουμε και τους εκλεκτούς μας φίλους, ναι, τους εκλεκτούς ακροατές μας, ναι, σε όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, από τον Γιάννη το Δαμαρλάκη, που είχε την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, τον κύριο Βαγγέλη Πετράκη, που είχε την επιμέλεια του ήχου, πολλές πολλές ευχές, να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Βυζαντινής μουσικής περιήγησης. Μια εκπομπή του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Δαμαρλάκης.